Προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας είναι αυτά που παράγει η υπηρωτική γη και τα ζώα της που τρέφονται από αυτήν. Αυτό δεν προκύπτει απλώς από επιστημονικές μετρήσεις και αναλύσεις στη διατροφική αξία των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και από τις απόψεις πλέον κορυφαίων σεφ σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο που έχουν δοκιμάσει κάποια από αυτά τα προϊόντα. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης με πρώτο απ' όλα φυσικά την φέτα, κερδίζουν έδαφος συνεχώς στις διεθνείς αγορές, όπως όμως και στις γκουρμέ και απαιτητικές κουζίνες εντός και εκτός Ελλάδας. Το στίχημα για την ενίσχυση της υπηρετικής γαστρονομικής απόλαυσης είναι τα προϊόντα να βρίσκονται σε όλα τα ελληνικά ξενοδοχεία και να σερβίρονται από το πρωινό μέχρι όλα τα γεύματα της ημέρας. Η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει, σύμφωνα με τον Αδάμο Δότσιο, εκ μέρους της Λέσχης, αρχιμαγείρων Ελλάδος και υπεύθυνο για την Ήπειρο, ότι δύσκολα συναντά κάποιος προϊόντα ανώτερης διατροφικής αξίας από αυτά της Ηπείρου στο εξωτερικό. Την ευκαιρία να το διαπιστώσει και να το επιβεβαιώσει για πολλωστή φορά είχε ο ίδιος σε πρόσφατη τουριστική έκθεση στη Σουηδία, όπου οι ηπειρώτικες γεύσεις έκλεψαν την παράσταση μονοπολώντας το ενδιαφέρον. Σας πω, πρόσφατα πήγαμε στη Σουηδία και πήγαμε πάλι και με τη Δοδόνη στη Στοχόλμη που είχαμε πάει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, άνοιγα φύλλο εκεί και κάναμε τυροπιτά και ό,τι ακριβώς κάνουμε και εδώ. 50-60 άτομα ήταν γύρω μας και βλέπανε, ενώ τα περίπτερα τα υπόλοιπα ήταν άδεια, βλέπανε εμάς που κάναμε φύλλο παραδοσιακό, ανοίγαμε το φύλλο ας πούμε και κάναμε τα τυροπιτάκια. Περισσότερο που ανοίγαμε το φύλλο ας πούμε και το τύλιγμα εντάξει, αλλά περισσότερο το φύλλο. Ήταν μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Πάρα πολλοί κόσμοι καθόταν στο περίπτερο μπροστά και ρώταγε. Και ρώταγε και πού θα βρει το τυρί να το πάρει και πού θα βρει το ένα και πού θα βρει το άλλο. Υπάρχει η δυνατότητα, αλλά θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά από όλους. Από όλους μας. Και ειδικά να γυρίσω πάλι στα ελληνικά δεδομένα, στα γιαννιώτικα δεδομένα εδώ πέρα, ότι και οι καταστηματάρχες και οι ξενοδόχοι και όλοι θα πρέπει σιγά σιγά να υποστηρίζουν τα ντόπια προϊόντα και όχι να βλέπουν μόνο την τιμή επί του τιμολογίου για να ψωνίσουν. Έχουν όμως πραγματικά τα ντόπια προϊόντα σε ποιότητα, σε διατροφική αξία ή μας αρέσει να το λέμε μόνο εμείς? Όχι, θα σας πω ένα πράγμα. Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απολύτως. Και θα σας προκαλέσω κιόλας να κάνετε ένα τοστ με ένα τυρί εισαγόμενο και με το τοστ που θα φάτε εδώ σε λίγο με το τυρί της Δοδόνης. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε.